Έχω ξένο κόσμο σήμερα. Έχω και γεννητούρια. Δεν έχω μυαλό για τέτοιες κουβέντες σήμερα. Δεν είναι να πούμε και πολλά. Ένα ναι ή ένα όχι. Για ποιο πράγμα. Δεν σου πει γρία. Μου είπε, αλλά αυτό με το χτύμα στη ρεβαδιά ξέχασε το. Έλα αύριο, μα θες να βρούμε κανέναν άλλο τρόπο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Εκτός και αν μου δώσεις τα λεφτά μου. Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Το χτύμα δεν στο δίνω. Τι παραπίδα μου το δίνεις. Εδώ είναι νόμι, είναι χαρτιά. Κι αν εσύ δεν μου το δίνεις, θα το πάρω μόνος μου. Ναι, 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 να λύσουμε τα προβλήματά μας και αυτό θα δει. Αναπείς με τον δικηγόρο μου, ρε! Ναι, μια κάθε σαν τον πήγε την πρώτη, πήγε, μια που έχει πρώτερα. Αν πήγε σε πέρα, ξέρω τι ροϊδί. Πήγε! Ναι. Α, γεια σου, Λόρα μου. Να εγώ. Α,
κόλπο που είχαν πει να κάνουν, όταν ορκίστηκε η κυβέρνηση, είχαν πει ότι επειδή ο Αντρέας θα έπαιρνε το Υπουργείο Αγροτικής Ανασυγκροτήσεως, που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν, και μείνανε κάποιοι απ' έξω τέλος πάντων, για να μην μείνουν παραπονούμενοι, είπαμε να κάνει ο Αντρέας 6 μήνες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανασυγκροτήσεως και μετά να παραιτηθεί, να πάει στο Υπουργείο Παιδείας και αργότερα να κάνει και από λίγο ο καθένας του τέλος πάντων, για να μείνει κανένας παραπονούμενο. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Α, θα έρθει και ο Κώστας από εδώ. Α, ωραία, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε. Ναι. Α, σε κλείνω τώρα γιατί έχει φαντασία με τις εφημερίδες. Ναι. Και θα τα ξαναπούμε λόγω μια και το έχουμε τσάπα. Ναι. Έλα, γεια. Κυρία, έφερα τις εφημερίδες, αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ, τι τρέχει. Τι τρέχει, Ταχεία, δεν καταλαβαίνω. Κυρία, τον κύριο λέει, τον έκανανε ξού. Τι ξού, παιδί. Ξού. Ξού, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνω, τι εκφράσεις να θες. Τον διώξανε, καλή κυρία, πήρε πόδι. Από πού πήρε πόδι, παιδί μου. Τον διώξανε από το Υπουργείο, τον αλλάξανε, πώς το λένε. Και τι είναι, παιδάκι μου, κύριό σου, για να τον διώξουνε και να τον αλλάξουνε. Προπονητής ποδοσφαίρου. Ω, καλή κυρία, ξέρω κι εγώ. Έτσι έλεγε η Ελένη Περιπτερού. Θα τα πω στο κεράνα, και να γίνει το στόμα του, γιατί θα το ξυλώσω από το περίπτερο από εκεί που τώρα. Κατάλαβε. Κατάλαβα, καλή κυρία, κατάλαβα. Άντε τώρα. Πρόσεχε, γόρα. Μωρέ, θα σηκωθώ να φύγω, να πάω στην Αυστραλία, να πάω να παγκοσμίω. Να ησυχάσω από τους όμορφους και από τους παλαιασμένους. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρογιανόπουλο. Α, γεια σου, Γιώργο. Διαβάσατε. Όχι. Διαβάσατε. Πω. Κι όμως. Δεν το πιστεύω. Κι όμως. Γράφει εδώ για το χθεσινό garden party στην Κηφισιά. Η κυρία του τάτα λέει ελευθέρια ύπαρξη. Οι πουτάτε θα έρθουν και οι πουτάτε. Ό,τι θέλουν να γράφουν αυτές τις εφημερίδες, τέλος πάντων. Αυτό είναι γεγονός. Ό,τι θέλουν και γράφουν αυτές τις εφημερίδες. Γι' αυτό και εγώ ετοίμασα εδώ μία διάψευση για να την υπογράψω ο κ. Υπουργός. Ωραία, μα δεν μου λες κάτι. Τι συμβαίνει, διάβασα στις εφημερίδες, λέει ότι παρετήθη ο Ανδρέας. Μα δεν διαβάσατε. Όχι. Διαβάστε. Διάβασα, μωρή, ανεξηγήτως παραμένει η στάση του Υπουργού Αγροτικής Ανασυγκροτήσεως και Περιθάλψεως του κ. Ανδρέα Μαυρογιανούρου, ο οποίος, ως γνωστόν, επρόκειτο να παραστεί χθες εις τα εγγένεια του μευτηρίου της Πλατανιάς. Και δεν παρεστάθη, δηλαδή. Έτσι θέλει. Θα πλέξε σε κατά κομφά. Όχι, ακούστε παρακάτω. Ο κ. Υπουργός, ο οποίος, λόγω μικρού ατυχήματος, έφτασε εις την Πλατανιά με 2 ώρων καθυστέρηση. Ειρνήθη να παραστεί εις την τελετή των εγγενείων και να μετάσχει του γεύματος που θα παρετείται το προς τιμή του. Φέρεται δε υπόν ότι δεν δέχεται να λάβει μέρος εις μίαν τόσο αηδή κομμωδίαν σκηνοθετημένη από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κατά επάγγελμα εξαπατούν τον λαό. Και το είπε όλο αυτό μόνο στον Αντρέα. Τι να σας πω, και με ένα περίεργο. Αυτοί οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι δηλαδή γράφουν ό,τι θέλουν. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι έξω φρενών. Και με το δίκαιο. Φαντάζεστε τι είχε να γίνει τώρα με τον αντιπολιτευόμενο τύπο. Γι' αυτό και εγώ ετοίμασα εδώ μία διάψευση και περιμένω να την υπογράψει ο κ. Υπουργός και να προλάβουμε και τις πρωινές εφημερίδες. Σας αρέσει. Σου είπα, βαριέμαι, γεια. Το ξέχασα. Θεωρώ ανάξια και διαψεύσεως ακόμα τα όσα κακόβουλα και συκοφαντικά ετοποθέτησαν στο στόμα μου οι τελείως εξακριοθέντες πλέον πολιτικοί μας αντίπαλοι. Πώς σας φαίνεται. Υπέροχη διάψευση. Λιγόλογο και σαφές. Σαφέστατο. Μόνο που ο κύριος Υπουργός δεν έχει έρθει ακόμα και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε τις πρωινές εφημερίδες. Τι να σας πω, κανονικά έπρεπε να έχουν έρθει. Λοιπόν, ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάω εγώ να τις δώσω και ο κύριος Υπουργός τις υπογράφει το μυστέρο. Εσείς τι λέτε. Μάλλον έτσι πρέπει να γίνει. Αφού συμφωνείτε κι εσείς, θα φύγω. Θα ξαναγυρίσω, κυρία μου, αλλά θα φύγω από την πίσω πόρτα του κήπου, μην πέσω σε τίποτα δημοσιογράφου. Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, του κ. Υπουργού, μάλιστα. Α, εσείς είστε κύριε Βερίκη. Όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, μόλις έρθω θα το πω. Ναι. Γεια σου.
χαλάει ο κόσμος. Τι χαλάει ο κόσμος, δηλαδή. Κυρία, με τον Κύριο χαλάει ο κόσμος. Τι και λέει παράρτημα, κλονίζεται η κυβέρνηση. Και τι θέλεις τώρα, Τασία, να ανοίξουμε πολιτική συζήτηση οι δυο μας. Άντε, κρεμοτσακίσω από εδώ, άντε. Πάλι εγώ την πληρώνω. Μόρα θα σηκωθώ να φύγω ξεμπλένινες, έτσι. Γεια σου, μαμή. Άντε, κρεμοτσακίσω. Πού καθήκατε, τι έγινε. Ας είναι καλά η κορούλα σου στη Σοφερίνα. Και μάλλον όχι η κορούλα σου, αυτός ο κερατάς που της έδωσε το δίπλωμα. Βλέπεις κόρη κυρίου Υπουργού. Μην το ζωρίσουν το παιδί με εξετάσεις. Να δίπλωμα η Αλίκη, να το αυτοκίνητο στη Μουριά. Και ευτυχώς δηλαδή που ήταν η Μουριά. Και δεν ήταν κανένα φορτηγό, σαν αυτά που είναι σαν πολυκατοικίες. Να περάσει από πάνω μας, να μας κάνει πίτσα να πολιτάνα. Μην το πιστεύεις καλέ. Ο μπαμπάς είναι υπερβολικός όπως πάρα. Εγώ, μάμη, το αυτοκίνητο το πήγαινα πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Δεν φαντάζεσαι πόσο ωραία το πήγαινε. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιο. Και έτσι όπως πήγαινα, εντελώς ξαφνικά, τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μία μουριά. Η μουριά, παιδάκι μου, είχε φυτρώσει εκεί πριν 40 χρόνια. Όχι να τα ρίξουμε τώρα και στη μουριά. Αλλά βλέπεις, αυτό είναι το ελάττωμά μας. Να τα ρίχνουμε πάντα κάπου αλλού. Οι ευθύνες οι δικές μας δεν μετράνε. Εγώ ως τώρα παντοζέντα μου δεν έχω ακούσει κανέναν Έλληνα να πει «Συγγνώμη κύριε, έφτασα, συγγνώμη, τι ωραίο το». Εγώ τάτι δεν ξέρω τι έτσι. Αν δεν ήταν η μουλιά. Αν δεν ήταν η μουλιά, θα ήταν η αχλαντιά. Και πατώ στη σιτιά και ανεβαίνω στην κουρκουλιά. Κουλ, τάτι, κουλ. Θα το τσακίσω από εδώ μέσα. Θα μου πεις και κουλ, τάτι, κουλ. Με θέλετε τίποτα άλλο, κύριε Υπουργέ. Όχι, παιδί μου, δεν σε θέλω. Μόνο κοίταξε σε παρακαλώ. Μη με ξαναπείς, κύριε Υπουργέ. Γιατί. Φάτο το Υπουργέ. Σκέτο, κύριε. Γιατί αυτό που κατάλαβα είναι το ότι να είναι κάποιος κύριος είναι δύσκολο. Και το εύκολο είναι να είναι υπουργός. Και αυτό θα το. Μα τι συνέβη, Αντρέα, τι έγινε, παραιτήθηκα, Νάντα, παραιτήθηκα. Γιατί παραιτήθηκες, δηλαδή. Γιατί έχω φιλότιμο, Νάντα. Κι άπαξ και αποκτήσετε κι εσείς λίγο εδώ μέσα, θα τα πάμε μια χαρά, Νάντα. Μα τι συνέβη ακριβώς. Πώς θα πει η κορούλα σου, όταν σταθεροποιηθεί δεν. Μα τι έγινε παιδάκι μου, τι συμβαίνει. Ξέρω κι εγώ. Κοίτα να δεις. Από την ώρα που μπήκαμε σε ένα φρικτό χωριατόσπιτο και έπιασε εκεί την κουβέντα με κάποιοι βρωμοχωριάτες, άλλαξε τη λόγη. Και τα εγγένεια του μευτηρίου δεν έγιναν. Γιατί. Γιατί. Εφώνησε. Εγώ το μευτήριο το έκανα για τις γυναίκες ολόκληρης της περιφερίας και όχι για να χοντρένουν οι περιφέρειες των λοποδιταράδων της περιφερίας. Αντρέα, τι ήθελε να πει με αυτό. Ξέρω και εγώ τι ήθελε να πει. Μα τρελάθηκε ο πατέρας παιδί. Τι κατάσταση να πει. Περάστε, περάστε. Καλά κυρία, ο κύριος Ιλιβριώτης και η κυρία Λόρα ήρθανε. Παρακαλώ, καθίστε. Ήρθε, ήρθε. Μόλις. Και πού ήρθε. Μέσα. Και τι έγινε δηλαδή, τι έγινε. Κατάλαβα τίποτα. Μου είπε, θα στα εξηγήσει η κόρη σου και έφυγε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και η Αλίκη, πήρε με φάνηκα. Εσένα τι σου είπε. Ποιο. Ο γιος, ο Αντρέας, ο Ομπάμα. Α, δεν μου είπε τίποτα. Έφυγε, σου λέω. Μόπε, θα μου τα πει η κόρη μου και έφυγε. Ήσουν μαζί του. Ήμουνα. Πήγατε στην Πλατανιά. Πήγαμε. Μίλησε. Όχι. Και τι έκανε. Έβρισε. Έβρισε. Καλού καιρού. Δηλαδή. Πρώτα πρώτα. Έδιωξε κακή κακό με αυτούς που ήρθαν να τον υποδεχτούν. Ους, τους φώναζε. Που δεν ντρέπεστε να σας μαζεύουν με το καλάμι σαν τα γαλόπουλα. Αλλά τέτοιοι που είστε, τέτοιους υπουργούς σαν και εμένα θέλετε. Κάτι τέτοιο. Δεν τρελάθηκε ο Ανδρέας παιδί μου. Τρελάθηκε. Δεν το αποκλείω, Λόρα μου. Δεν το αποκλείω. Νάντα, πες σου σε παρακαλώ ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλω να του μιλήσω. Ναι, Ανδρέα, με κόστο μου μισό λεπτό. Πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, παιδί μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ούτε κι εγώ. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Καλά, εσύ που είσαι μαζί σου, τι κατάλαβες. Τίποτα. Τι δεν μου λες. Άκουσα, Νάντα, είχε ο Κώστας. Δεν είδε το Πάπα.
Όταν φύγατε από εδώ, παιδί, πώς ήταν να δεις? Μια χαρά. Δηλαδή, στο αυτοκίνητο, μάλιστα, όπως πηγαίναμε, είχε βγάλει και το λόγο του και τον διάβαζε και τον μάθε απ' έξω. Μάλιστα. Και περάσατε τόσο καλά και μετά αυτή με το στροφή, πώς έγινε δηλαδή? Τον κύριο Υπουργό! Γεια σας, Αντρέα! Ο οποία ετοιμεί στο φτωχικό μας. Καθίστε, κυρία μου. Κορίτσια, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μας. Πρέπει να πούμε κάτι ιδιαίτερος. Με πολύ μεγάλη χαρά πάμε άλλη κάτι να συνεδριάσουν οι φωστήρες του έθνους. Αντρέα, μένω κατάπληκτη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν εγώ, Κώστα μου. Τι εσύ δηλαδή? Εγώ είμαι, για να είμαι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω. Πώς δεν καταλάβεις, δεν Κώστα, υπουργός δεν είσαι. Από ό,τι ξέρω, οι υπουργοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κιόλας. Γιατί να είσαι εσύ η εξαίρεση. Βρες τα καλαμούρια και εξήγησέ μου, τι ήταν αυτές οι δηλώσεις που έκανες? Νομίζω ότι ήταν στο φέτατος. Τις έγραψα και μόνο μου δηλαδή. Κουράστηκα λιγάκι, αλλά τις κατάφερα, Δηλαδή είναι γεγονός ότι παραιτήθηκες? Παρατήθηκα, Κώστα μου, παρατήθηκα. Γιατί, αυτό θέλω να καταλάβω, γιατί? Γιατί ρε Κώστα, δεν είναι...